Χαίρετε. Θεματάρα έχουμε και απόψε, με τίτλο «Τόσο πάθος, γιατί αλλού». Κάτω από το βίντεο που κάναμε για το cyber, αν συνιστά πιστή αυτό που ήμουν μαζί με την Κυριακή στο αυτοκίνητο, μια φίλη από το κανάλι έχει σχολιάσει τα ακόλουθα. Καλησπέρα Θέκλα και Κυριακή μας, πολύ σωστή τοποθέτηση σε τόσο σοβαρό καθημερινό λεπτό θέμα. Πώς οι άνδρες απομακρύνονται χωρίς να το θέλει σύντροφός τους. Κομπλεξιλίκια και συντηρητισμοί. Φόβη και υποκριτική στάση που για μένα δηλώνει έλλειψη νιαξίματος και σύνδεσης αληθινής. Άσε που κάποιοι ενώ έχουν ερωτική σύζυγο που τους επιθυμεί και τους ποθεί, την παραμελούν και με την ευκαιρία που βρίσκουν καψουρεύονται, τα δίνουν όλα έως διάλυση του γάμου τους. Εδώ θα ήθελα τη γνώμη σου, Θέκλα μου. Τόσο πάθος, γιατί αλλού? Όσο για το θέμα μαμά, σπουδαίο να νιώθει γυναίκα. Η ερωτική ζωή είναι ψυχοσωματική ανάγκη και με διάκριση οφείλει να επιδιώκει και όταν είναι μονογονιός, γιατί η μητρότητα δεν είναι πανάκια. Αυτό που είχαμε αναφέρει στο βίντεο, ότι πολλές γυναίκες όταν γίνονται μητέρες μαθαίνουν από την κοινωνία να ξεχνούν την γυναικεία τους φύση, ή οι άνδρες μαθαίνουν να μην βλέπουν τις γυναίκες τους ερωτικά όντα όταν γίνονται μητέρες. Λοιπόν, τόσο πάθος γιατί αλλού. Καταρχάς, υπάρχει μία ψυχολόγος από τη Λατινική Αμερική, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο και έχει κάνει πολλές ομιλίες στο TEDx. Μπορείτε να την βρείτε. Ο τίτλος του βιβλίου της είναι «Mating in Captivity». Ένα λεπτό να βρω πληροφορίες να σας πω. Έχω παρακολουθήσει αρκετά από τα βιντεάκια της και αυτή η ψυχολόγος έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Είναι η Εστέρ Περέλ. «Mating in Captivity in Search of Erotic Intelligence». Πώς είναι να ζευγαρώνεις τη σκλαβιά στα ελληνικά ονομάζεται ερωτική νοημοσύνη, το βιβλίο της Περέλ Εστέρ. Και βλέπω ότι έχει πολιτεία εδώ πέρα που μπορεί κάποιος να το αγοράσει ηλεκτρονικά. Συμφιλιώνοντας τον ερωτισμό με την καθημερινότητα, λέει ο τίτλος του βιβλίου στα ελληνικά. Στα αγγλικά όμως, μ' αρέσει καλύτερο ο τίτλος στα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που δεν μεταφράστηκε κατευθείαν επιλέξει ο τίτλος είναι γιατί ο συντηρητισμός του ελληνικού συγγραφικού κοινού «Mating in Captivity», ζευγαρώνοντας τη σκλαβιά στην αναζήτηση της ερωτικής νοημοσύνης. Η Εστέρ Περέλ, λοιπόν, ισχυρίζεται και υποστηρίζει ότι είναι αφύσικο για τους ανθρώπους να ζευγαρώνουν στη σκλαβιά, ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να υπάρχει το ερωτικό πάθος, απαραίτητο στοιχείο είναι η αίσθηση του κυνηγιού. Αυτό που σας λέω και εγώ πολλές φορές, ότι γεννιόμαστε στη σύγχρονη εποχή, αλλά έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα, το οποίο πρωτόγονο σώμα έχει πρωτόγονα ένστικτα και οι πρωτόγονοι άνθρωποι πρέπει να κυνηγήσει ο άνδρας τη γυναίκα για να την καταστήσει έγκυο. Και γενικότερα στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε το αίσθημα του να ανήκει ένας άνθρωπος στον άλλο, δεν υπήρχε η έννοια του ζευγαριού, δεν υπήρχε η έννοια της ρομαντικής αγάπης και φυσικά δεν υπήρχε η έννοια της μονογαμικότητας. Το έχω πει και άλλες φορές και μπορεί να δυσαρεστήσω κάποιους που θα το ξαναπώ, αλλά το πιστεύω ακράδαντα πως η φύση του ανθρώπου δεν είναι μονογαμική. Η φύση του πρωτόγονου ανθρώπου είναι πολυγαμική. Για να φτάσει ένας άνθρωπος στο σημείο να έχει μονογαμικότητα, να είναι πιστός δηλαδή στο τέρι του και να έχει και υψηλό πάθος κατά τη διάρκεια μιας μονογαμικής σχέσης, πρέπει να το προσπαθήσει πάρα πολύ. Και χρειάζεται υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και προφανώς υψηλή ερωτική νοημοσύνη. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο της Εστέρ Περέλ, θέλω να το διαβάσω, το βάλω στη λίστα των επιθυμιών των βιβλίων που θέλω να διαβάσω, το βάζω μάλλον στη λίστα. Μπορώ όμως να σας αναπτύξω τις απόψεις έτσι όπως την έχω ακούσει, να τις αναπτύσσει αυτή σε διάφορα βίντεο που μιλούσε, σε διάφορα TEDx κυρίως, ομιλίες, εκπαιδευτικές ομιλίες.
η κατάσταση στην οποία ζούμε τα σύγχρονα ζευγάρια, που είναι συνήθως δύο άνθρωποι, συνήθως ένας άνδρας και μια γυναίκα, κάποιες φορές είναι ένας άνδρας και ένας άνδρας, μια γυναίκα και μια γυναίκα, είπαμε ότι υπάρχουν διάφοροι ερωτικοί προσανατολισμοί, τα σύγχρονα ζευγάρια ζουν μια εποχή κοινοτικής αποξένωσης. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, καλείται ο σύζυγος ή σύζυγος να καλύψει πολλές συναισθηματικές ανάγκες του συντρόφου τους, της συντρόφου τους, και όχι μόνο την ερωτική σεξουαλική ανάγκη και επιθυμία. Δηλαδή, παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν σε μεγάλες ομάδες, σε κοινότητες, είχαν κοινοτική ζωή, επικοινωνούσαν και είχαν παρέα και εγκύτητα με πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινότητά τους, μέσα στο χωριό τους, μέσα στη φυλή τους, μέσα στην περιοχή τους που ζούσαν. Και η συνάντηση η σεξουαλική, η ερωτική, ήταν καθαρά ερωτική. Δηλαδή, πήγαινες να κάνεις σεξ, είχες μια σεξουαλική συνέβρεση με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θα καθάριζες μαζί φασολάκια, δεν θα κυνηγούσες μαζί ελάφια, δεν θα ψάρευες μαζί ψάρια. Οι γυναίκες ήταν όλες μαζί τις περισσότερες ώρες της μέρας μαζί με τα παιδιά και έκαναν δουλειές στις σπηλιές ή στα παραπήγματα που ζούσαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι και στα χωράφια γύρω-γύρω, μικροκαλλιέργειες, και οι άνδρες όλοι μαζί πήγαιναν για κυνήγι. Και όταν επέστρεφαν, κυνηγούσαν και καμιά γυναίκα. Οπότε η σεξουαλικότητα υπήρχε καθαρά στο πλαίσιο της σωματικής ανάγκης και στο πλαίσιο της ενστικτόδους εκτέλεσης της. Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος εδώ πέρα, είναι καλυμμένες όλες μου οι ανάγκες, έχω την παρέα μου, έχω τους φίλους μου, τις φίλες μου, έχω χίλια πράγματα να κάνω, αλλά αυτή τη στιγμή που βλέπω αυτό το πρόσωπο εκεί απέναντι, μου έρχεται η επιθυμία για ερωτική επαφή, κυνηγάω αυτό το πρόσωπο ή προσελκύω αυτό το πρόσωπο, ερχόμαστε σε ερωτική επαφή και μετά ο καθένας πάει το δρόμο του. Έτσι είναι η πρωτόγονη σεξουαλικότητα. Δεν έκαναν έρωτα οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Σεξ έκαναν. Το οποίο ήταν τόσο συχνό όπως η χειραψία. Είχα διαβάσει κάποιες αναφορές των ιστορικών ανθρωπολόγων που λέει ότι μια πρωτόγονη γυναίκα μπορεί να έκανε μέσο όρο σεξ με 6-7 άνδρες τη μέρα και ένας άνδρας με όσες γυναίκες έσωνε. Μιλούμε τώρα για ετεροφιλόφιλους ανθρώπους. 4 το πολύ τη μέρα. Δηλαδή υπήρχε μια πολυγαμικότητα, μια ελευθερία στο σεξ και οι άνθρωποι συναντιόντουσαν μόνο για το σεξ και δεν είχε κανένα άλλο σημαίνον και σημαινόμενο το σεξ, ούτε είχες καμία άλλη υποχρέωση. Και είπαμε, επειδή ζούσα σε φυλές, ζούσα σε κοινότητες, τα παιδιά τα μεγάλωναν μαζί όλες οι γυναίκες της φυλής και οι άνδρες όλοι μαζί έκαναν τις εργασίες που έκαναν οι άνδρες κλπ. Στη σημερινή εποχή όμως, όταν ένα ζευγάρι παντρευτεί, ακόμη και όταν ένα ζευγάρι συγκατοικήσει, καλείται ο ένας να γίνει φίλος φιλενάδα του άλλου, μάγειρας μαγείρισα του άλλου, να του πλένει τα ρούχα του, τα ρούχα της, να καθαρίζουν το σπίτι. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις τις οποίες μοιράζονται. Έχουν πολύ βάρος της καθημερινότητας και ρουτίνα την οποία φορτώνονται και είναι πολύ φυσιολογικό αν δεν το ψάξουν και αν δεν το προσέξουν και αν δεν το κυνηγήσουν να χάσουν τον ερωτικό ενθουσιασμό που έχουν ο ένας για τον άλλον. Λέει εδώ η φίλη στο σχόλιο, μπορεί να έχει μια πολύ ερωτική γυναίκα η οποία να το θέλει αλλά να μην ασχολείται μαζί της. Μπορεί να τη βαρέθηκε αυτή τη γυναίκα. Μπορεί να βαρέθηκε τη ρουτίνα της ζωής με αυτή τη γυναίκα. Σαφώς δεν έχει καλή επικοινωνία με αυτή τη γυναίκα. Σαφώς η σύνδεση δεν είναι σε όλα τα επίπεδα. Όσοι είχαμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο για την αγάπη, το webinar που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, που μας δίδαξε πολύ ωραία πράγματα η Αριστονίκη, μίλησε για τις τρεις συνιστώσεις της ερωτικής σχέσης, της ερωτικής αγάπης. Η πρώτη είναι το πάθος, η δεύτερη είναι η σύνδεση και η τρίτη είναι η δέσμευση. Πάθος, εγκύτητα και δέσμευση. Το πάθος δεν μπορείς να το δημιουργήσεις εκ του μηδενός. Το πάθος είναι κάτι το οποίο προκύπτει ή δεν προκύπτει από την αρχή. Με κάποιους ανθρώπους κάνουμε κλικ, με κάποιους ανθρώπους έχουμε ερωτική σεξουαλική χημεία, με κάποιους άλλους όχι.
Ας πάρουμε την περίπτωση που το ζευγάρι στο οποίο αναφέρεται η κυρία στο σχόλιο, η φίλη του καναλιού στο σχόλιο, είναι ένα ζευγάρι που ερωτεύτηκαν, που είχαν έντονη ερωτική έλξη στην αρχή και έφεραν και τη δέσμευση μαζί, δηλαδή αποφάσισαν να παντρευτούν, αλλά δεν είχαν εγκύτητα. Όσο ψηλό πάθος και να έχεις, όσο ψηλή ερωτική έλξη και να έχεις με το άλλο πρόσωπο, αν δεν έχεις εγκύτητα, συναισθηματική εγκύτητα και επικοινωνία, όση δέσμευση και να έχεις, ή μάλλον έχοντας και δέσμευση, καταδικάζεται το πάθος στο να σβήσει. Θα σβήσει το πάθος για το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο έχεις φτάσει σε ένα σημείο που τα έχετε κάνει όλα μαζί. Και όταν λέω τα έχετε κάνει όλα μαζί, δεν εννοώ όλα στο κρεβάτι, εννοώ όλα στη ζωή. Θα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις πει όλα όσα έχεις να πεις. Και γιατί δεν έχεις να πεις περισσότερα? Επειδή δεν συνδέεσαι περισσότερο και δεν συνδέεσαι βαθύτερα με εκείνο το πρόσωπο. Δεν είναι μόνο να είναι ο άλλος ερωτικός άνθρωπος, σεξι. Να είναι μια γυναίκα σεξι, ερωτική γυναίκα, ένας άντρας σεξι, ερωτικός άντρας, να εκπέμπει ερωτισμό, να περπατάει στο δρόμο και να τον κοιτάζουν, να την κοιτάζουν, για να λέγουν ωραίο κομμάτι. Δεν είναι μόνο αυτό που επαρκεί για να υπάρχει ζωντανή ερωτική ζωή μέσα σε ένα γάμο. Χρειάζεται να υπάρχει και εγκύτητα και ουσιαστική επικοινωνία. Εάν δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα και ουσιαστική επικοινωνία, θα εκλείψει το πάθος και φυσικά θα προβληθεί κάπου αλλού. Λέει φίλη, τόσο πάθος γιατί αλλού? Τόσο πάθος επειδή με τη γυναίκα του, με τον άνδρα της, με τον άνδρα του, με τη γυναίκα της δεν συνδέονται. Έχουν αποξενωθεί. Την όποια στοιχειώδη εγκύτητα είχαν στην αρχή της σχέσης τους, μέσα στο άφημα της σχέσης, μέσα στο χρόνο και μέσα στη ρουτίνα, την έχουν απολέσει. Δεν μπορείς να διατηρήσεις το πάθος ζωντανό αν δεν έχεις και την ουσιαστική εγκύτητα. Δεν είναι όμως μόνο η εγκύτητα απαραίτητη. Γιατί η εγκύτητα πολλές φορές φέρνει και τη βαρεμάρα, η συναισθηματική εγκύτητα. Όταν γίνεται και πρακτική εγκύτητα, δεν είσαι όλη τη μέρα μαζί με τον άλλον. Το βαριέσαι, τη βαριέσαι άμεσα στη όλη μέρα μαζί. Πέραν από την εγκύτητα και την επικοινωνία που είναι απαραίτητη για να επιλύονται τα προβλήματα μεταξύ των δύο συντρόφων. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν διαμάχες, διαφωνίες, υπάρχουν θέματα, μας ενοχλεί κάτι που κάνει ο άλλος, κάτι που κάνει άλλη. Δεν ανοίγουμε το στόμα να μιλήσουμε. Τα καταπίνουμε και κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι μισούμε τον άλλο. Ότι έχουμε έντονα αρνητικά συναισθήματα για τον άνθρωπο για τον οποίο κόβαμε φλέβες. Μεταφορικά, κάποτε. Άρα η επικοινωνία και η εγκύτητα έρχεται εδώ να βοηθήσει στο να επιληθούν οι άλλες συγκρούσεις, τραυματικές εμπειρίες και τα προβλήματα που υπάρχουν από το παρελθόν στη σχέση, ούτως ώστε να μην αποτελέσουν τροχοπέδι συναισθηματική στο να σε φέρουν στο σημείο να ιδιάσεις τον άλλον, να μισήσεις τον άλλον. Πέραν της εγκύτητας όμως, χρειάζεται να υπάρχει και δράση, action που λένε στα αγγλικά. Να έχει ενδιαφέρον η ζωή ενός ζευγαριού. Χρειάζεται να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης και το στοιχείο της διαφορετικότητας. Χρειάζεται να διατηρούμε ζωντανή τη σχέση, επενδύοντας πού? Στον εαυτό μας. Επενδύοντας τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση του εαυτού μας. Και τη σωματική εξέλιξη και βελτίωση του εαυτού μας, αλλά και τη ψυχική και συναισθηματική εξέλιξη και βελτίωση του εαυτού μας. Όσο πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι γινόμαστε, τόσο πιο πολύ ερωτικό ενδιαφέρον θα έχει για μας ο σύντροφος μας, εφόσον δεν μας έχει μισήσει ήδη, γιατί δεν έχουμε κατασκοτωθεί για διάφορα άλλη τα θέματα τα οποία δεν έχουμε λύσει ποτέ. Γιατί μπορεί να συμβεί και το άλλο, να διατηρείται κάποιος ενδιαφέρον άνθρωπος και φαρισιακά και ψυχικά και εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά να έχει τόσα πολλά προβλήματα με το τέρι του, με το τέρι της, να έχει αφήσει να υψωθούν τόσο ψηλή τύχη που άλλος να μην βλέπει καν ότι δίπλα του έχει μια γυναίκα που τη γουστάρει ο κόσμος όλος ή έναν άντρα που τον γουστάρει ο κόσμος όλος. Άρα, το πάθος υπάρχει από την αρχή. Αν δεν υπάρχει πάθος από την αρχή, δεν μπορεί να γεννηθεί πάθος μετά. Για να διατηρηθεί το πάθος χρειάζεται επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων και διατήρηση της νεανικότητάς μας στον τρόπο ζωής και στον τρόπο σκέψης. Να μην αφινόμαστε.
Να μην θεωρούμε ότι α, είμαι με τη γυναίκα μου 20 χρόνια μαζί, τελείωσε πια. Μα δεν υπάρχει λόγος να φλερτάρουμε. Μα δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε ταξίδια μαζί, όταν θα περάσει ο κορονοϊός και θα ανοίξω τα ταξίδια. Μα δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε ραντεβού μεταξύ μας. Μα δεν υπάρχει λόγος για το ένα, μα δεν υπάρχει λόγος για το άλλο. Τα ουλέτσαμε μετά. Μετά, άμα δεν ασχολείσαι με τη γυναίκα σου, θα βρεθεί μια άλλη γυναίκα που θα σου φανεί πολύ ενδιαφέρουσα και τόσο πάθος θα το δώσεις αλλού. Επίσης, το ερωτικό πάθος και γενικότερα η λίμπιτο είναι ίδιο των υγιών ανθρώπων. Όσο πιο υγιής ψυχοσωματικά είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ψηλή θα είναι η λίμπιντό του. Άρα, όταν είπα προηγουμένως να βελτιωνόμαστε εσωτερικά και εξωτερικά, εννοώ να φροντίζουμε και την υγεία μας, τη διατροφή μας. Αν πάσχουμε από κάποια νόσο, να παίρνουμε την ανάλογη θεραπεία, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τα check-up μας, να προσέχουμε την κατάσταση τη σωματική που έχουμε. Αν μας πει ο γιατρός μας ότι πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη θεραπεία, να κάνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αν μας πει ο γιατρός ότι πρέπει να μειώσουμε το σωματικό μας λίπος, να μειώσουμε το σωματικό μας λίπος. Αν πρέπει να ασκηθούμε, να πάμε να ασκηθούμε. Κατά κρίβεια, η άσκηση βοηθάει όλους για να έχουν καλύτερη ψυχοσωματική υγεία και ψηλότερη λίμπιντο. Τόσο πάθος γιατί αλλού, επειδή δεν κουμάνταραν να το διατηρήσουν ζωντανό μεταξύ τους. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.